Κύριε Μπένο, η Καλαμάτα, πολύ καλή εμφάνιση. Κοίταξε στα ίσα τον Αστέρα Τρίπολης, 1-0 και με πολύ θετική παρουσία. Εντάξει, αυτό είναι παρηγορό και είχαμε αντικειμενικές δυσκολίες σε αυτό το παιχνίδι. Μην ξεχνάτε ότι παίζαμε μια ομάδα που η οποία εντάξει, έκανε το φιλικό της παιχνίδι, δεν είχε τους βασικούς της παίχτες κατά κάποιο τρόπο, γιατί έχει και μια πληθώρα ποδοσφαιριστών, 25-30 παίχτες, οι οποίοι είναι όλοι βασικοί σε αυτήν την ομάδα και το δείχνει και η βαθμολογική της θέση και η πορεία της αυτά τα τελευταία χρόνια και ειδικά και φέτος με τα κύπελλα Ευρώπης που πέρασαν και γύρω. Ήταν μια καλή προσπάθεια από την ομάδα μας. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην 20η μέρα προετοιμασίας για μας. Έκανε τις φάσεις, έχασε ευκαιρίες με τον Ηλιόπουλο. Ναι, εντάξει. Έχασε και τον Καούνο. Ναι, εντάξει, υπάρχουν αυτά μέσα στο ποδόσφαιρο. Πώς είναι ο Καούνος? Καούνος ένα διάστρεμα. Τον προφυλάξαμε, τον βγάλαμε αμέσως, δεν υπάρχει λόγος. Συνεχίζουμε τη δουλειά. Το ζητούμενο, το παρήγορο είναι ότι δεν έχουμε μυϊκούς τραυματισμούς. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι οριακό για μας σε επίπεδο τραυματισμών, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι να παίξουμε και να ανταπεξέλθουμε 90 λεπτά. Ήμασταν 16 παίχτες. Είχαμε και απουσίες. Μας λείπαν παιδιά. Το καινούριο μας απόκτημα πήγε με την εθνική. Νέων, ο Τσόπελας είχε ένα χτύπημα στο γόνατο. Ο Ψυχογιόπουλος θα μπει από την άλλη εβδομάδα. Ναι. Είχαμε ορισμένα προβληματάκια. Παρ' όλα αυτά, ήρθαμε και κοιτάξαμε τον Αστέρα στα μάτια, παίζοντας ένα καλό ποδόσφαιρο κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Το Σκαρλάτο τον γυρίζεις πίσω? Το Σκαρλάτο είναι μια λύση. Εντάξει, είμαι εγώ ένας άνθρωπος που κάνω αυτές τις αλλαγές. Και μην ξεχνάτε ότι ο Σκαρλάτο, αν ξέρετε το ποδοσφαιρικό του παρελθόν, έχει πάρει και μέχρι πρωτάθλημα. Πήρε στη Ρόδο κάποια χρονιά γάμα εθνική, παίζοντας κεντρικός αμυντικός. Ανέβηκανε. Είναι μια λύση ακόμα για μας. Το να έχουμε παίχτες ρολίστες δεν είναι θέμα Σκαρλάτου. Πολλοί παίχτες που αγοράστηκαν φέτος ή μπήκαν στο ρόστερ της ομάδος αυτή, τα 21-22 παιδιά που είμαστε και δεν είμαστε παραπάνω. Θέλαμε αυτό το ρόλο να έχουν, να παίζουν παραπάνω από μία θέση όλοι οι παίχτες μας. Και έχουμε αρκετούς παίχτες που παίζουν, όπως είδατε, παραπάνω από μία θέση. Ώστε και καλούς μικρούς. Εντάξει, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια με τους μικρούς. Οι μικροί θέλουν πίεση, προσαρμόζονται. Είναι καινούργια δεδομένα για αυτούς και καινούργια δεδομένα και για την Καλαμάτα. Κάνει μια προσπάθεια σοβαρή σε όλα τα επίπεδα. Χρειαζόμαστε τον κόσμο να μην είμαστε τόσο απαιτητικοί με αυτά τα παιδιά, γιατί και αυτά τα παιδιά και αυτή η ομάδα θα παρουσιάσει κάποια στιγμή μέσα στη διάρκεια του πρωταθλήματος ή κάτι διάρκεια του πρωταθλήματος και ορισμένα άσχημα παιχνίδια. Οι μικροί είναι παιδιά τα οποία είναι 17, 18, 19 ετών, τα οποία δεν έχουν παραστάσει αυτά τα παιδιά και θα πρέπει να τα βοηθήσουμε να μπουν σιγά σιγά και σταδιακά σε αυτό το πρωτάθλημα και με στόχους που έχει η Καλαμάτα φέτος και θα δούμε. Το παρήγορο είναι... Πάμε με Ζαρόπουλο. Ο Ζαρόπουλος είναι ένας καλός θερματοφύλακας, έχω την εντύπωση, που πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει. Όχι, δεν πάμε, δεν είναι κανένας βασικός. Προσπαθούμε να κλείσουμε την ομάδα και μέσα της ανταγωνιστικής ομάδος, μέσω της δυνατής προπόνησης, να βγει δυνατά και το παιχνίδι την Κυριακή. Όταν έχεις ανταγωνιστική προπόνηση, είσαι ανταγωνιστικός και την Κυριακή. Και ο Ζαρόπουλος και ο κάθε Ζαρόπουλος είναι ένα μπεργαλείο αυτού του ανταγωνισμού. Όποιος είναι ο καλύτερος, θα παίξει. Ότι χάσαμε από τη Λαμία, με τη Φαλεσία χάσαμε και έρχεται ο Μπένος, του λέει Τρίπολη, δεν μπορεί να έρθει, του λέει Τρίπολη στην Καλαμάτα, και έρχεται ο Μπένος και παίζει μέσα στον Αστέρα Τρίπολης. Εγώ μπορεί να μην ερχόμουν. Γιατί να φάω 5 γκολ μετά και να. Όχι, δεν μπαίνω εγώ σε αυτή τη λογική, κύριε Γιουργούτζο. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Εγώ δεν έχω να κάνω. Δεν παίζω για τα φιλικά. Εγώ δεν κάνω προγραμματισμό βάσει φιλικών με την έννοια να κερδίζουμε στα φιλικά για να τα έχουμε με όλους καλά και με τον κόσμο καλά και επικοινωνιακά καλά. Εγώ πιστεύω στη δουλειά. Έχει ένα οργανόγραμμα αυτή η ομάδα. Είναι στην 20η μέρα προετοιμασίας. Είχε προγραμματιστεί για την 20η μέρα προετοιμασίας ένα δυνατό φιλικό. Βρήκαμε την ευκαιρία. Με συνδέουν και σχέσεις φιλικές με τον Σάκη τον Τζιόλι, όπως ξέρετε, και με την ομάδα του Αστέρα. Βρήκα την ευκαιρία και τους ευχαριστώ πολύ για την πρόταση που μου έκαναν και δοθείς ευκαιρίας. Και επειδή και αυτοί έχουν λόγω εθνικής στην ανάπαυλα του πρωταθλήματος, ήρθαμε εμείς εδώ. Όχι, δεν σκέπτομαι σε καμία περίπτωση. Έτσι όπως δεν σκέφτηκα σε καμία περίπτωση και το παιχνίδι με τη Φαλεσία ή με τη Λαμία. Και στα δύο παιχνίδια τα προηγούμενα που αναφέρετε, εμείς ήμασταν 10 μέρες στο βουνό, είχαμε κάνει προπόνηση μέχρι πριν 5 ώρες. Πήγαμε στη Λαμία, παίξαμε. Βάλαμε 11 μικρούς μια ομάδα στο παιχνίδι με τη Φαλεσία για να δούμε τι μπορούμε να στηρίξουμε σε αυτό το οικοδόμημα και να στηριχθεί αυτό το οικοδόμημα από μικρούς. Είδαμε και εκεί τα πράγματα πώς έχουν. Και σήμερα παίξαμε πάλι με τους μικρούς. Αυτή είναι η ζωή μας, αυτή είναι η δουλειά μας και δεν μένουμε στο κομμάτι ούτε το επικοινωνιακό, ούτε το αποτέλεσμα στο φιλικό. Το αποτέλεσμα μετράει όταν αρχίζουν και καίνε τα παιχνίδια. Ένα μήνυμα για τον κόσμο, ήταν συγκλονιστικό σε κάθε φύλλα από την Καλαμάτα. Ο
κόσμος... Μαύρη θύελλα παντού. Μαύρη θύελλα παντού. Ο κόσμος καταλαβαίνει την προσπάθεια. Κομμάτι της μαύρης θύελλας. Και εμείς είμαστε. Ζήσει και σαν φίλο, και σαν παίχτη. Και σαν ποδοσφαιριστή και σαν προπονητή. Πάντα ήταν αρρωγή στην προσπάθεια της μαύρης θύελλας και πάντα έβαζαν την ομάδα πάνω από τα πρόσωπα. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το λέω και με όλη την. Με όλη την υπευθυνότητα που θέλω να με διακρίνει κάτι στο κομμάτι της δουλειάς μου, πάντα αυτοί οι άνθρωποι, όπως και εγώ προσωπικά, πάντα έβαζα πάνω απ' όλα την ομάδα. Δεν έβαζα το προσωπικό μου συμφέρον, δεν έβαζα τις προσωπικές μου επιλογές, έβαζα την ομάδα. Και αυτή τη στιγμή ο κόσμος καταλαβαίνει αυτή την προσπάθεια που γίνεται και πάνω απ' όλα μας είναι η μαμά ομάδα. Γιατί μέσα από την ομάδα γινόμαστε όλοι. Αν δεν υπήρχε η Καλαμάτα, δεν θα ήμουν εγώ. Αν δεν υπήρχε η Καλαμάτα, δεν θα ήσασταν εσείς, δεν θα υπήρχαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Οπότε τη μαμά ομάδα πρέπει να την έχουμε ως κόρη οφθαλμού. Ας παραμερίσουμε τα προσωπικά μας συμφέροντα, τα οποία δεν νομίζω να υπάρχουν στην Καλαμάτα, γιατί είναι μια προσπάθεια, νομίζω, πολύ καλή μέχρι στιγμής, εξαιρετικά. Θέλουμε ακόμα προσαρμογές, θέλουμε ακόμα πολλή δουλειά. Προσπαθούμε μέρα με τη μέρα και πάρα πολύ χαμηλούς τόνους. Κυνηγάς κάποιο παίχτη ακόμα? Αυτά τα παιχνίδια της προετοιμασίας είναι να σου δείξουν τις αδυναμίες. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι δεν κυνηγάω το αποτέλεσμα. Κυνηγάω το καθεστώς κούρασης που είναι η ομάδα να παίξει και να μου βγάλει τις αδυναμίες για να μπορέσω να διαπιστώσω κι εγώ πού έχουμε αδυναμία και αν μπορούμε να ενισχύσουμε την ομάδα. Στον Άρη, πότε πάμε? Στον Άρη νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα είναι τα πράγματα έτοιμα ώστε να πάμε να κάνουμε και εκεί ένα κομμάτι των προπονήσεων των εβδομαδιαίων. Κύριε Πένο, ευχαριστώ. Καλή επιστροφή.